και να ευχηθούμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα και αυτή τη χρονιά για το ελληνικό μπάσκετ και στο επίπεδο των γυναικών. Μαζί μας και ο συνάδελφος Άκης Θεοδοσιάδης, χρόνια δουλεύει και προσφέρει τις υπηρεσίες του στο γυναικείο μπάσκετ. Σάκη, καλησπέρα και σε σένα. Καλησπέρα σε εσάς. Μεγάλη βραδιά για το ελληνικό γυναικείο μπάσκετ σε επίπεδο συλλόγων. Μετά από πολλά χρόνια, είναι αλήθεια. Είμαστε λίγο πριν, μια ανάσα θα έλεγα, πριν από την συμμετοχή σε τελικό. Ποτέ ξανά άλλη ομάδα δεν είχε φτάσει τόσο κοντά, ούτε η πολύ μεγάλη ομάδα, η γυναική ομάδα του Sporting. Πραγματικά ο Αθηναϊκός φέτος πρέπει να κάνει υπέρβαση και να φτάσει σε ένα τελικό που, όπως έχει εξελιχθεί η κατάσταση, νομίζω το δικαιούται κιόλας. Όχι με βάση μόνο το σημερινό παιχνίδι, είναι με βάση... Είναι μια δικαίωση πέρα από τους παράγοντες, τους ανθρώπους, τους διοίκους, τους απολυτές και τους παίκτες του Αθηναϊκού για όλο το ελληνικό γυναικείο μπάσκετ. Είναι μια δικαίωση του Χαρδαλιά, του Προέδρου της ομάδας, ο οποίος έχει κάνει τεράστια προσπάθεια. Και πραγματικά του αξίζουν πολλά συγχαρητήρια του ανθρώπου αυτού και όχι μόνο αυτού βέβαια, αλλά και όλους τους ανθρώπους που απαρτίζουν το team της ομάδας. Αλλά νομίζω ότι ο Αθηναϊκός, ανεξάρτητα από το ότι απέχει μόνο 20 λεπτά, όπως είπες και εσύ, από την μεγάλη αυτή επιτυχία, το δικαιούται πραγματικά. Έχει προσπαθήσει πάρα πολύ αυτή η ομάδα. Μαζί το αξίζει. Με τους φίλους του Αθηναϊκού και έρωτα και όλοι όσοι ασχολούνται όλοι με το ελληνικό του γυναικείου μπάσκετ 100%, γιατί πραγματικά το αξίζει το γυναικείο μπάσκετ. Και το ελληνικό γυναικείο μπάσκετ αξίζει να βρίσκεται ψηλά. Τώρα απλά έχουμε μια υπηρεσία.